Κυρία Εκθενά, ποια είναι η θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος απέναντι στην κινητικότητα που εμφανίζεται τα τελευταία 24 ώρα στο Κυπριακό? Η θέση μας είναι σταθερή και διαπραγμάτευτη για μία Κύπρο ενιαία, ανεξάρτητη, χωρίς προστάτες, μία διεθνή οντότητα για όλους τους λαούς που κατοικούν εκεί. Ο προβληματισμός μας, ωστόσο, και η ανησυχία μας είναι ότι όλες αυτές οι επαφές δεν γίνονται στα πλαίσια και του ΝΑΤΟ και των επιδιώξεων του ΝΑΤΟ. Αυτό είναι γιατί στο περιθώριο της Συνόδου. Ναι, είναι στο περιθώριο της Συνόδου, αλλά κλείνουμε τα μάτια. Δηλαδή, το ΝΑΤΟ δεν συνδέεται με την επίλυση του Κυπριακού. Όχι, δεν είπα αυτό. Είπα όμως ότι έχουμε τρεις χώρες που είναι μέλη του ΝΑΤΟ. Συνεπώς, και ξέρουμε και στις πρόσφατες, στο ανακοινωθέν, το πολεμικό ανακοινωθέν το πρόσφατο του ΝΑΤΟ, είναι ξεκάθαρο ότι θέλουν ενίσχυση της Νότιας Πτέρυγας και εκεί πέρα ανήκουν αυτές οι τρεις χώρες. Είναι λοιπόν αφελές να πιστεύουμε ότι δεν έχουν σχέση αυτά τα πράγματα μεταξύ τους. Και επειδή είναι γνωστός ο ρόλος του ΝΑΤΟ στην περιοχή και συγκεκριμένα στο Κυπριακό, δεν έχουμε κανένα απολύτως λόγο να ελπίζουμε να αισιοδοξούμε ότι μια τέτοια λύση θα είναι δυνατή εφόσον είναι η ελληνική κυβέρνηση προσανατολισμένη και η κυπριακή κυβέρνηση ενδεχομένως προσανατολισμένη και στοιχισμένη με τις επιδιώξεις του ΝΑΤΟ στην περιοχή. Μάλιστα. Λοιπόν, για πάμε. Να συμφωνήσουμε εδώ, λέει ότι είναι απαράδεκτο μια χώρα, κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να είναι διχοτομημένη. Βέβαια. Λοιπόν, δεν είναι η μόνη περίπτωση που είναι περίπτωση εισβολής κατοχής. Και εδώ πέρα η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει υπάρξει καθόλου συνεπής ως προς το. Και θέλω να πω το εξής. Τα κατεχόμενα στην Παλαιστίνη είναι επίσης ένα πρόβλημα εισβολής κατοχής. Και εκεί η κυβέρνηση ελληνική, παραγνωρίζοντας μάλλον το πρόβλημα, το σοβαρό πρόβλημα εισβολής κατοχής στην Κύπρο, τάχθηκε με το μέρος του εισβολέα. Κυρία Εκθενά. Φυσικά είναι πολύ παραγωγικό το θέμα και το ξύλωμα του ΕΣΥ και η διάλυση της δημόσιας υγείας δεν ξεκίνησε ούτε επί Νέας Δημοκρατίας τώρα, ούτε επί ΣΥΡΙΖΑ το 2015. Έχει ξεκινήσει καιρό πριν. Θυμόμαστε τους πανηγυρισμούς για τις μονάδες των νοσοκομείων που έκλειναν και μάλιστα τότε ο Υπουργός Υγείας έλεγε δεν θα μου πάρει εμένα τη δόξα ποιος ήταν τότε, της Τρόικα. Και μέσα στην πανδημία, για να έρθουμε και το πρώτο νοσοκομείο με ζήτηση στη Σαντορίνη έγινε επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Και τώρα μου κάνει εντύπωση πως ΣΥΡΙΖΑ διαμαρτύρεται για τα νοσοκομεία με ΣΔΙΤ. Και φτάσαμε στην πανδημία, όπου πραγματικά εξοντώθηκε και οι γιατροί και οι νοσηλευτές. Πραγματικά δούλεψαν με απάνθρωπο τρόπο, έσωσαν ανθρώπινες ζωές. Και η κυβέρνηση το μόνο που έκανε ήταν να τους ψεκάζει με χημικά όταν διαμαρτύρονταν, να τους λιδωρεί με κάθε ευκαιρία και αυτό το εξαντλημένο σύστημα έρχεται τώρα να πει «Α, δεν βρίσκω γιατρούς, δεν θέλει κάποιος να πάει να δουλέψει εκεί πέρα». Την ίδια στιγμή έχει προχωρήσει και έχει βαθύνει η ιδιωτικοποίηση. Και πάντως ιδιωτικοποίηση, το ζήτημα της επίταξης εσείς το επικαλεστήκατε. Θα πω, και θα φτάσω εκεί πέρα. Η ιδιωτικοποίηση δεν έχει να κάνει μόνο με το αν οι ιδιώτες γιατροί που θα μπαίνουν μέσα στα δημόσια νοσοκομεία. Έχει να κάνει και με το πώς σπρώχτηκε κόσμος και στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και στη δευτεροβάθμια προς τις μεγάλες, στις ιδιωτικές μονάδες υγείας, οι οποίες γιγαντώθηκαν τα τελευταία χρόνια. Στην κυριολεξία γιγαντώθηκαν. Και όταν εμείς ζητούσαμε επίταξη μέσα στην πανδημία, το ζητούσαμε ακριβώς για αυτές τις νοσοκομιακές μονάδες που μπορούσαν. Ασχέτως με την κριτική που ασκείτε. Να δούμε πώς θα έρθει αυτό το πράγμα. Δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο να επιτάσσεις μια ιδιωτική κλινική με όλο τον εξοπλισμό, με έναν γιατρό ο οποίος πασχίζει να σταθεί και μάλιστα σε ένα νησί. Έγινε στην πανδημία επίτα. Ωστόσο, ναι, έγινε και δίνατε λεφτά πραγματικά τεράστια ποσά στους ιδιώτες. Δεν είναι επίταξη αυτό το πράγμα, να θησαυρίζει ο ιδιωτικός κλάδος εις βάρος του δημόσιου και μάλιστα τα περιστατικά COVID δεν πηγαίναν στον ιδιωτικό τομέα. Λοιπόν, αυτό που κάνατε ήταν, είχατε κάνει το δημόσιο σύστημα μίας νόσου, δέχονταν τα περιστατικά COVID και πηγαίναν όλα τα υπόλοιπα στον ιδιωτικό τομέα με πολύ ακριβό τίμημα. Αυτό δεν είναι επίταξη και δεν είναι αυτό που ζητούσε το κόμμα μας τότε. Και να πω και κάτι άλλο, γιατί η πολιτική στην υγεία είναι ένα συνολικό, δείχνει μια συνολική.
συνολική προσέγγιση. Αυτή τη βδομάδα δεν έχουμε διάλυση των δομών ψυχικής υγείας. Δεν προωθείται αυτή τη στιγμή η διάλυση των δομών απεξάρτησης. Αυτά τα πράγματα δείχνουν μια νοοτροπία που λέει ότι στο κέντρο της πολιτικής μου είναι τα κέρδη των λίγων και όχι η υγεία των πολλών.